Ούτε το σημερινό πήγαινε έλα τη Τζέιν Χολ ούτε έφερε αποτελέσματα. Η εμπλοκή όχι απλά παραμένει, αλλά φαίνεται πως βγάζει εκτός τροχιάς τις προσπάθειες για κατάληξη των όρων αναφοράς. Το Προεδρικό επιβεβαιώνει και δημόσια το πρόβλημα, δείχνοντας έμμεσα ως αιτία την τουρκοκυπριακή πλευρά. Πράγματι, υπήρξε συναντήληψη στις 9 Αυγούστου και γι' αυτό τον λόγο είναι που βρίσκεται εδώ η κυρία Λούτ και γίνεται η προσπάθεια για να, μέσα από διαβουλεύσεις για να καταλήξουμε. Όπως έχει πει ο πρόεδρος, υπήρξε κάποιο ζήτημα, μια μικρή εμπλοκή, οι διαβουλεύσεις όμως συνεχίζονται. Ο Μουσταφά Ακίντζη, όπως καλά πληροφορημένες πηγές ανέφεραν στο ΟΜΕΚΑ, προσπαθεί να ενσωματώσει στο κείμενο των όρων αναφοράς όλες τις απαιτήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση, δηλαδή η πολιτική ισότητα και τη θετική ψήφο των Τουρκοκυπρίων, αλλά και να σπρώξει την τουρκική θέση για ανάγκη χρονοδιαγράμματος. Αν ήταν δυνατόν, επιδιώκει να τα πάρει όλα τώρα χωρίς διαπραγμάτευση, είπε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή, μέσα αυτή την προσπάθεια του Τουρκοκύπριου ηγέτη να μετατρέψει το κείμενο των όρων αναφοράς σε ένα εκτενέστερο με δεσμευτικό χαρακτήρα έγγραφο. Οι όροι αναφοράς είναι το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και εκεί που θα αναφέρονται οι διαπραγματεύσεις. Με το τοπίο να παραμένει ακόμα θολό, η παραμονή Λούτ στην Κύπρο φαίνεται να παίρνει νέα παράταση, με τον εκπρόσωπο του Μουσταφά Ακίντζη να προαναγγέλει και έκτο γύρο επαφών. Στο πλαίσιο των διεργασιών για την ολοκλήρωση των όρων αναφοράς, η συνάντηση σήμερα διήρκησε μία ώρα. Υπάρχει πιθανότητα ο Τουρκοκύπριος ηγέτης να συναντηθεί και πάλι με την κυρία Λούτ. Σύμφωνα πάντως με τα τουρκικά μέσα, το ερχόμενο Σάββατο φτάνει στα κατεχόμενα Υπουργός Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου και υπό αυτό το δεδομένο δεν αποκλείεται ο Τουρκοκύπριος ηγέτης να ροκανίζει το χρόνο μέχρι να ενημερώσει διαζώσεις τον Τούρκο αξιωματούχο. Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί σημερινό δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Κύπρης Ποστασή, το οποίο υπό τον τίτλο «Η Λούτ δεν μπόρεσε να βρει χθες τον Αναστασιάδη», αναφέρεται σε συνάντηση του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή με την Τζέιν Χολ Λούτ Ψες, κατά την οποία, όπως υποστηρίζει, κατατέθηκε ριζοσπαστική πρόταση από πλευράς Ανδρέα Μαυρογιάννη που θα μπορούσε να ξεμπλοκάρει τη διαδικασία. Σύμφωνα με πηγές των Ηνωμένων Εθνών, ο Μαυρογιάννης παρουσίασε μια πολύ διαφορετική και ριζοσπαστική άποψη από το προσχέδιο για τους όρους αναφοράς. Αυτό που αναμένεται να διαπιστωθεί είναι εάν ο Ελληνοκυπρίος ηγέτης Αναστασιάδης έχει την όποια πληροφορία για τη ριζοσπαστική άποψη του Μαυρογιάννη, ο οποίος προκάλεσε την έκπληξη των Ηνωμένων Εθνών. Πηγές από το περιβάλλον του Ανδρέα Μαυρογιάννη χαρακτήρισαν τον λόγο δημοσίευμα ως επικοινωνιακό τέχνασμα της τουρκοκυπριακής πλευράς, σημειώνοντας μάλιστα χαρακτηριστικά πως κατά την όλη διαδικασία έχουν καταληθεί διάφορες προτάσεις υπό μορφή προσχεδίου.